Γεια σας αγαπητά μου και καλώς ήρθατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Είμαι εδώ για να σου δείξω πώς θα πλέξεις το πιο όμορφο φουλάρι για το φθινόπωρο που μας έρχεται και ανυπομονούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πλέκεται με άριχτα και αλυσίδες, είναι πάρα πολύ απλή η δομή του και θα τη δούμε αναλυτικότερα. Το επικρατέστερο χρώμα όπως βλέπεις είναι το ροζ, αλλά έχουμε και τμήματα που έχει μπλε στοιχεία, καφετή βασικά και χρυσό, αλλά καλή διασκέδαση και αυτό είναι το κουβάρι που θα με βοηθήσει να πλέξω. 53% πολυεστερικό, 24% μαλλί, 23% πολυακρυλικό, 50 γραμμάρια 90 μέτρα για βελονάκι νούμερο 7. Εγώ βέβαια θα χρησιμοποιήσω τώρα βελονάκι λίγο μεγαλύτερο, το οποίο έχει νούμερο 9. Το νούμερο του κουβαριού μου είναι το νούμερο 6, αλλά δεν θα μείνω μόνο στο να σου λέω το νούμερο, θα εστιάσω και στο οπτικό ερέθισμα να δούμε τα χρώματα που υπάρχουν. Είπαμε ότι το ροζ είναι επικρατέστερο, αλλά έχει κάποιους τόνους λίγο πιο σκούρους, όπως είναι το καφέ, έχει και λίγο ασημί γκριζάκι, και το μπλε είναι το πιο διάκριτο ανάμεσα στα υπόλοιπα. Έχω την άκρη του νήματός μου, κάνω τον αρχικό μου κόμπο και θα κάνω μία αλυσίδα, ένα γατανάκι με 16 αλυσίδες. Οπότε, έλεγα να τις μετρήσουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, στη 12 είμαι, 13, 14, 15, 16. Εκπληκτικά, αυτό είναι το πλάτος του κασκόλ μου και πολύ καλά πλέχτηκε και με το μεγαλύτερο βελονάκι μου. Αφήνω τον πρώτο πόντο και μεταβαίνω στον δεύτερο και πλέκω ένα άριχτο. Μετά κάνω μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο ακριβώς θα πλέξω ένα δεύτερο άριχτο. Ωραία. Μετά αφήνω πάλι έναν πόντο και μεταβαίνω στον διπλανό, στον επόμενο από αυτόν που άφησα, για να μπω με το βελονάκι μου και να πλέξω ένα άριχτο, μία αλυσίδα, και στον ίδιο πόντο θα πλέξουμε ένα άριχτο. Αφήνουμε ένα πόντο στον επόμενο, πλέκω άριχτο, αλυσίδα και στον ίδιο πόντο ένα άριχτο. Αφήνουμε έναν πόντο εννοείται, γιατί αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε στην διαδικασία και να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί. Και δες τι έχω δημιουργήσει εγώ μέχρι αυτό το σημείο. Πάνω προχωρήσω, αφού αφήσω ένα πόντο, κάνω ένα άριχτο, μια αλυσίδα και ένα άριχτο στον ίδιο πόντο και έτσι θα προχωρήσω μέχρι το τέλος της σειράς. Εδώ είναι η τελευταία μου πόντη, όπου στην ουσία θα αφήσω τον ένα πόντο, θα μεταβώ στον τελευταίο για να πλέξω άριχτο, αλυσίδα και άριχτο. Τέλεια, η σειρά μου η πρώτη είναι έτοιμη, είναι ωραία, έχουμε χτίσει μια πολύ ωραία βάση για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο τελικό μας αποτέλεσμα, που εννοείται είναι το κασκόλ. Όμορφη η πρώτη μου σειρά. Εξοικειώνομαι με την διαδικασία και γυρίζω, δεν κάνω πλέον αλυσίδες για το ύψος, κατευθείαν θα μεσταβώ στον πόντο μου, απλά στο μεταξύ εγώ θα τραβήξω το ρανίμα για να έχω, τέλεια, οπότε θα τοποθετήσω το βελονάκι μου, για δες, στο, να τακτοποιηθώ κι εγώ. Βάζω το βελονάκι μου ανάμεσα στα άριχτα της προηγούμενης σειράς και εξακολουθώ να πλέκω το ίδιο μοτίβο, δηλαδή άριχτο. Να στραβήξω το ρογόνημα να έχω. Ωραία, τώρα είμαι έτοιμη για τη δεύτερη σειρά. Και τι έλεγα, έλεγα ότι προχωράμε με το ίδιο μοτίβο, το οποίο ίδιο μοτίβο είναι να πλέκουμε άριχτο, αλυσίδα άριχτο. Οπότε έτσι θα προχωρήσω και την δεύτερη σειρά, αλλά και τις επόμενες σειρές. Οπότε τώρα που τακτοποιηθήκαμε, πάμε να συνεχίσουμε, να πλέξουμε μαζί εννοείται. Να, εδώ πέρα ολοκληρώνω το άριχτό μου, το δεύτερο άριχτο και προχωράω να τοποθετώ το βελονάκι μου ανάμεσα στα άριχτα της προηγούμενης σειράς για να πλέξω εγώ άριχτο, αλυσίδα και ένα άριχτο στον ίδιο πόντο. Συνεχίζω με
άριχτο αλυσίδα και άριχτο στον ίδιο πόντο. Η διαδικασία κυλάει πολύ όμορφα, πολύ καλά. Αναδεικνύεται και το μοτίβο μας και το χρώματά του. Και συνεχίζω εγώ να πλέκω με το ίδιο μοτίβο, το οποίο είναι άριχτο, αλυσίδα άριχτο. Και κάπως έτσι πάλι φτάνουμε στο τέλος μας για να πλέξουμε και να ολοκληρώσουμε τη σειρά με άριχτο, αλυσίδα άριχτο. Και να δει και η δεύτερη σειρά μου, είναι πάρα πολύ όμορφη. Βλέπουμε τα πακετάκια, να το πω έτσι, που απαρτίζει, που δομούνται βασικά με άριχτο, αλυσίδα άριχτο. Είναι διάκριτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και να υπενθυμίσω πάλι στο σημείο αυτό ότι για την εκκίνηση της νέας σειράς δεν κάνω αλυσίδες για το ύψος. Όσοι έχετε παρακολουθήσει προηγούμενα βίντεο, πολύ καλά ξέρετε ότι συνηθίζουμε να πλέκουμε έστω 2 ή 3 αλυσίδες για το ύψος. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται, οπότε κατευθείαν εγώ μεταβαίνω στον πόντο μου και προχωράω με το πλέον γνωστό μοτίβο, το οποίο θα πλέξω και εγώ τώρα αφού πω ανάμεσα στα άριχτά μου, και να πλέξω άριχτο, αλυσίδα και στον ίδιο πόντο ένα άριχτο. Για δες εδώ πέρα τι έχουμε δημιουργήσει, τι ωραίο που είναι το μοτίβο μας. Όπως στην ουσία τα πακετάκια είναι κάτω από τα πακετάκια και είναι πάρα πολύ όμορφο, ομοιόμορφο, επικρατεί μια ίδια δομή από σειρά σε σειρά. Και αν τώρα εντυπωσιάζεσαι που είμαστε στην τρίτη σειρά, δες τώρα τι έχουμε δημιουργήσει αφού έχουμε πλέξει περισσότερες σειρές. Πόσο όμορφο είναι, πόσο ομοιόμορφο, τι ωραία που εναρμονίζονται οι σειρές και τα χρώματα μεταξύ τους. Μ' αρέσει πολύ αυτή η χρωματική απόχρωση, έχουμε πλέξει αρκετές σειρούλες. Λοιπόν, και όσο πιο πολύ πλέκουμε, τόσο το καλύτερο, γιατί τόσο το καλύτερο λοιπόν, για να αναδειχθεί και το μοτίβο μας και τα χρώματα. Και το μήκος που έχω πλέξει μέχρι εδώ είναι περίπου στα 70 με 80 εκατοστά. Αρκετά ελαστικό θα έλεγα κιόλας ότι είναι το βουλάρι μας. Μας έχει μείνει πάρα πολύ λίγο νήμα. Και αυτό που θέλω εγώ τώρα να κάνω είναι αρχικά εδώ να φέρω τη μία πλευρά. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τακτοποιηθεί. Να σας δείξω και ταυτόχρονα τι κάνουμε, αλλά αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω παράλληλα τις δύο μου άκρες, τις δύο μου πλευρές, τη μία πλευρά πάνω στην άλλη, γιατί θέλω να τις ενώσω. Μπορείτε εσείς, άμα έχετε και περισσότερο νήμα, να πλέξετε περισσότερο και το φουλάρι σας να είναι ενιαίο, δηλαδή να μην εφάπτονται βασικά οι δύο άκρες, να έχει την αρχή, να έχει και το τέλος του. Εγώ τώρα θα πλέξω παράλληλα τις δύο μου πλευρές και θα το κλείσω. Είναι πάρα πολύ απλό, απλά φροντίζω το βελονάκι μου να περνάει μέσα και από τις δύο πλευρές και όταν θα τραβάω νήμα για να το φέρω προς τα έξω να περνάει και πάλι μέσα από τις δύο πλευρές. Και κλείνουμε με βουβό, πόντο πόντο και φτάνουμε μέχρι το τέλος σειράς. Να με λοιπόν, εγώ ολοκλήρωσα τη σειρά μου και τώρα θα κάνω ένα κόπο εδώ στα πλάγια για να το ασφαλίσω κιόλας να μην μας λυθεί, ορίστε, και θα κόψω και το νήμα που έχει περισσέψει, αλλά προς το παρόν δες πόσο επαγγελματική φαίνεται η δουλειά μας, καθώς στην πλευρά εδώ πέρα που έχουμε πλέξει μαζί και τις έχουμε ενώσει δεν φαίνεται ότι έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Η εξωτερική πλευρά είναι αψευγάτιαστη, είναι πάρα πολύ όμορφο, το φουλάρι μας συνολικά είναι πάρα πολύ όμορφο, γενικά
είναι ένα task, ένα project και μια δομή που είναι εύκολη, έχει χαμηλό πύχη δυσκολίας. Ελπίζω το βίντεο μου να το βρίσκατε χρήσιμο και τις οδηγίες βοηθητικές. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια!